Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανδρέας Θανασούλης και μέχρι και τις 12 για περίπου 50 λεπτά, ένα ημίχρονο μαζί με τις καθυστερήσεις, θα σας ξεναγήσουμε στον κόσμο των αθλητικών σπορ. Στη ζούγκλα λοιπόν και σήμερα κοντά σας, Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, μια ημέρα που θα ασχοληθούμε με το κύπελο Ελλάδος ό,τι αφορά τα εγχώρια. Δύο αναμετρήσεις σήμερα λοιπόν, Ατρόμητος Ολυμπιακός στο Περιστέρι, στον αγώνα ρεβάνς του 0-0 των δύο ομάδων. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και φυσικά στον Βόλο, το παιχνίδι του Ολυμπιακού, του τοπικού Ολυμπιακού, με τον Παναθηναϊκό. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, καθώς οι πράσινοι στο πρώτο μάτς είχαν επικρατήσει με 4-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και αναμένεται να μετατρέψουν σε τυπική διαδικασία και την ρεβάν. Σε 90 λεπτά λοιπόν μακριά από την πρόκριση ο Παναθηναϊκός. Στο κύπελλο Ελλάδος δεν σταματάει σήμερα, έχουμε και αύριο αγώνες. Όφη κοντράρεται με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Η ομάδα της Κρήτης είχε επικρατήσει το πρώτο μάτς με 2-0 και είναι το φαβορί για την πρόκριση. Και το άλλο μάτς είναι αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Απόλλωνα Σμύρνης που όπως φαίνεται δεν έχει δώσει ιδιαίτερη βάση στο θεσμό του κυπέλου σε ό,τι αφορά τη συνέχεια του, καθώς έχει φτάσει ήδη μέχρι τους 8. Γι' αυτό και ο Λόρις Σάντσες, ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας, ο Βορειοϊρλανδός, στο πρώτο παιχνίδι επέλεξε μια σύνθεση που δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε, εκτός να τη δούμε και σήμερα, δεν θα τη δούμε στο πρωτάθλημα από ό,τι φαίνεται, με πολλούς αναπληρωματικούς και παίχτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Απόλλων Σμύρνης έχει δώσει βάση στην Super League και τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρει να ανανεώσει τη συμμετοχή του στην μεγάλη κατηγορία της Ελλάδος. Αυτά είναι εν πολλής τα της Ελλάδας. Αυτά θα δούμε σήμερα και αύριο στο κύπελο Ελλάδος. Να πούμε τώρα στην διεθνή ειδησιογραφία, στα μάτς που έχουμε σήμερα, ότι ξεχωρίζει η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην Arsenal και τη Manchester United. Είναι μάτς για την αγγλική Premier League, η οποία εμβόλυμη αγωνιστική ξεκίνησε χτες με μια έκπληξη, θα λέγαμε, καθώς η Chelsea δεν κατάφερε να περάσει από το Hawthorn, έμεινε στο 1-1 με την West Bromwich Albion και μάλιστα ισοφαρίστηκε προς το τέλος με γκολ του Ανιτσέμπε. Αυτά για την ώρα. Από εκεί και πέρα, Manchester City, Sunderland είναι κάποιες αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν και φυσικά το match της Fulham με τη Liverpool, το match της Fulham στο οποίο θα απουσιάζει για ακόμα μια φορά ο Μίτροβλου. Το ντεμπούτο του δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε σήμερα, καθώς ο προπονητής της ομάδας έκρινε ότι ακόμα ο Έλληνας επιθετικός δεν είναι έτοιμος για να μπει σε μια τέτοια μάχη. Θα τα δούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε και σήμερα την εκπομπή με το τι έγινε σαν σήμερα, 12 του μηνός, ένα βίντεο προσφορά από τον ΟΠΑΠ. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Là maintenant pour le tir au but a été tellement exploité. Germinho. Στον 28ο τελικό του Κόπα Αφρικα στο Λιμπερβίλ η Ζάμπια νικά στα πέναλτι με 8-7 την ακτή ελεφάντος του. Αγώνας και παράταση είχαν μείνει στο 0-0. Qu'est-ce qui arrive aux éléphants? Qu'est-ce qui arrive aux éléphants de Côte d'Ivoire? Dans les salons où tous ceux qui s'étaient préparés à la fête, on va suivre le 13. Zambien, et il marque. Et la Zambie gagne la coupe. Et la Zambie gagne la coupe. Et la Zambie gagne la coupe. Πολλούς αιώνες πριν εμφανιστούν στα Βαλκάνια τα σλαβικά, τα φύλλα του Βορρά. Και έρχεται σήμερα
Πεθαίνει ο Ντίνος Κοσμόπουλος, 83 χρόνων, από ανακοπή καρδιάς. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στην περίοδο 89-98 και αθλητικός παράγοντας της πόλης. Στις 14 Φεβρουαρίου του 1992 είχε οργανώσει συλλαλητήριο για την ονομασία των Σκοπίων, στο οποίο συμμετείχαν 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Να μας ερίσει τη βάση που στεκόμαστε. Ahí está Vidal de Venezuela. En sus marcas. Σκοτώνεται σε τροχείο στο Καράκας ο κολυμβητής της Βενεζουέλας και αργότερα δημοφιλής τηλεοπτικός παρουσιαστής Ραφαέλ Βιντάλ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτό του 24χρονου που οδηγούσε υπό την επίρρεια κοκαίνης. Το 1984 στο Λος Άντζελες κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα, ενώ σπούδασε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην Αμερική και όταν επέστρεψε στην πατρίδα του έγινε ένας από τους δημοφιλέστερους παρουσιαστές στην τηλεόραση. Είχε γεννηθεί στο Καράκας στις 6 Ιανουαρίου του 1964. Un poquito por arriba del récord mundial. Vean ustedes a Vidal que viene debajo del alemán en el carril más cerca a la cámara. Ahí tienen el alemán, el que está a la derecha de él. Il y a plus de 43% dans la saison à 3 points. C'est moins bien que Dana Barros, mais c'est quand même très fort. C'est le meilleur marqueur de tous les temps. Στο 45ο All-Star Game του NBA στο Phoenix, η Δύση νίκησε την Ανατολή με 139-112. À droite, oh, airball. Gêné par Pépine. Barclay réclame une faute d'ailleurs de Pépine. Il dit, mais il m'a. Inside, reverse bank by Michael Jordan. John playing with four guys over 6'8". Στο 31ο All-Star Game του NBA στο Houston, η Δύση νίκησε την Ανατολή με 143-134. He's just warming up. On this sequence, watch Zeke hit Michael going on a backdoor move, and here it is. You thought he was going. Ο Άρης του 34χρονου Γιάννη Ιωαννίδη κατακτά το πρώτο του πρωτάθλημα μετά το 1930, νικώντας το καθοριστικό παιχνίδι τον Ολυμπιακό με 85-82. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Βαγγέλης Αλεξανδρής που σημειώνει 30 πόντους. Δέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Την συνάντηση των δύο αιωνίων αντιπάλων παρακολούθησαν πάνω από 25.000 θεατές. Ήταν μια μονομαχία που πρόσφερε συγκινήσεις χάρη στη δύναμη, στο ρυθμό και στις έντονες αγωνιστικές προσπάθειες των παικτών να εξασφαλίσουν την νίκη για την ομάδα τους. Ο Παναθηναϊκός σε καλή φόρμα έκανε αρκετές επιθέσεις, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να υπάρξει όμως αποτέλεσμα. Στο ντέρμπι του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός νικά με 1-0 στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό. Στην επανάληψη το παιχνίδι έγινε πιο αμφίροπο με αποτέλεσμα να πάρει τη μορφή σκληρής μάχης για την διεκδίκηση της μπάλας. Αρκετές ευκαιρίες χάθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και αρκετές φορές η μπάλα βρέθηκε να περνά σύριζα out. Στο 71ο λεπτό ο Βαλίδης του Παναθηναϊκού από τη θέση μέσα δεξιά πρόλαβε και πέρασε την μπάλα μέσα από τα πόδια του Κανέλου, στέλνοντάς την στην ανυπεράσπιστη την στιγμή εκείνη εστία του Ολυμπιακού. Ήταν το μοναδικό τέρμα του αγώνα, αρκετό όμως για να δώσει για μία ακόμη φορά τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης καταγγέλει ότι ο ποδοσφαιριστής του Θεόδωρος Πάλας δέχεται πρόταση δωροδοκίας για μειωμένη απόδοση στον αγώνα της επόμενης με τον Ηρακλή από τον παλιό του συμπαίκτη Μάκη Κόκορη. Ο Πάλας πήγε σε προγραμματισμένο ραντεβού για να εισπράξει 500.000 δραχμές, αλλά ο Κόκορης δεν είχε μαζί του τα χρήματα.
Ο ποδοσφαιριστής του Άρη είχε ειδοποιήσει τη διοίκηση της ομάδας και αυτή με τη σειρά της στην αστυνομία. Στον αγώνα, την επομένη, ο Άρης νίκησε εκτός έδρας με 2-0 τον Ηρακλή, που βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Γεννιέται ο Center for Κώστας Μπατσινίλας. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Εθνικού και την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στο πρωτάθλημα την έκανε με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. 5 χρόνια αργότερα φόρεσε την πράσινη φανέλα. Στα 3 χρόνια που έμεινε στην Παιανία δεν κατάφερε να κάνει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με την προηγούμενη ομάδα του. Ακολούθησαν ο Όφη και άλλες μικρότερες ομάδες. Στην Εθνική έπαιξε 22 φορές. Γεννιέται το ιερό τέρας του αμερικανικού μπάσκετ Bill Russell. Ήταν ο αρχηγός της ομάδας που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956 στη Μελβούρνη. Ως επαγγελματίας με τους Boston Celtics κέρδισε 8 πρωταθλήματα στο NBA από το 58 έως το 70. Γίνεται ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ ομάδων στον κόσμο. Στην Αγγλία η Sheffield αντιμετώπισε την Χάλαμ. Σαν σήμερα από τον ΟΠΑΠ, full retro σήμερα, είδαμε στοιχεία που πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε και ίσως κάποιοι από εμάς που τα ξέρουμε να τα θυμηθήκαμε. Πάμε τώρα να περάσουμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, να δούμε πώς περιγράφει ο τύπος σήμερα την ειδησογραφία και ξεκινάμε με τη Sport Day που γράφει το σχέδιο για Κάμπελ. Σε εξέλιξη η προσπάθεια του Ολυμπιακού να κρατήσει τον Κωσταρικανό. Παραμένουν οι δυσκολίες, αλλά αυξάνονται οι πιθανότητες. Κλειδί ο μάνατζέρ του που είναι στην Αγγλία και μιλάει με την Arsenal. Τι λέει ο ίδιος και τι η Λονδρέζη. Ποιο το πλάνο των Ερυθρόλευκων. Ατρόμητος Ολυμπιακός. 8 η ώρα από τον ΟΤΕ TV στο 2, αν δεν κάνω λάθος είναι η μετάδοση. Θα πέσουν κορμιά ο Ολυμπιακός απέναντι στον κακό δαίμονα Ατρόμητο, μοναδική ελληνική ομάδα που τον νίκησε πέρσι. 2 φορές 0-0 στα τελευταία μάτς και τα 2 παιχνίδια ήταν για τη φετινή σεζόν. Αυτά τα 2-0-0 περιγράφει η εφημερίδα. Για την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου, χωρίς Παπαδόπουλο, Ιγκλέσιας, ο Ατρόμητος, και Φιτανίδη. Και από την άλλη, ο Μίτσελ άφησε έξω τον Ρομπέρτο και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Σούπερ Λίγκα, ισπανικό μοντέλο. Ο Ολυμπιακός επανέφερε επίσημα στη Λίγκα την προοπτική των β' ομάδων. Τι συζητήθηκε και πώς προχωρά
Τι δείχνει η μεγάλη έρευνα για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Ατρόμητος Πανετολικός, Απόλλων και Ξάνθη απορρίπτουν τη θέση Αλαφούζου περί συμμαχίας. Παναθηναϊκός, άλλη ομάδα με Πράνιτς και 8 αλλαγές σήμερα στο Βόλο για τη ρεβάνς, 5 ώρα από τον ΟΤΕ TV επίσης αυτή η αναμέτρηση. Στην Κομωτινή, η πρώτη του Πέτριτς, δεν καλέσαμε κανένα σε υποχρεωτική συμμαχία η θέση της ΠΑΕ. Ο Μλάντιν Πέτριτς, ο οποίος ακόμα δεν έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε επίσημο παιχνίδι. Και αναμένουν οι φίλοι του Τριφυλιού πότε θα δουν τον Κροάτη, το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα που ήρθε για να αναπληρώσει το κοινό του Λουτσιάνο Φιγκερόα. Σε στηρίζω, αλλά ήρθε η ώρα για αποτελέσματα. Το μήνυμα εμπιστοσύνης του Σαββίδη στο Στέφενς, τι είπε ο Ολλανδός στους παίχτες και τι τους είπαν οι οπαδοί. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποιες αναφορές στον Σούλη Παπαδόπουλο, τον Λιονέλ Νούνιες, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα από τον Όφη. Ακόμα ένας πρώην παίχτης του Ολυμπιακού που θα συνεχίσει την καριέρα του κριτικού. Θυμίζουμε, ήδη έχει περάσει από την ομάδα ο Γκαλέτη, ο οποίος δεν ικανοποίησε με την παρουσία του. Αλλά και ο Ντουντού, ο οποίος κατάφερε και σκόραρε στο ντεμπούτο του με την φανέλα των κριτικών. Και περιμένουμε και τον Λιονέλ Νούνιες να δούμε πώς θα παρουσιαστεί, γιατί θα θυμάστε ότι στο Ολυμπιακό με λίγο παραπάνω κιλάκια. Ένας παίχτης που είτε τον λιδωρούσαν πολύ, είτε τον αγαπούσαν λόγω του λατινικού, έτσι του λατιν ταπεραμέντου του. Κρούση στην Μπράγκα για Γκάλο είναι το θέμα για την ΑΕΚ και στη Λιβαδιά ο Παντελίδης, ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού, που θα αντικαταστήσει τον Νίκο Καραγιοργίου, ο οποίος εχθές ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί από την ομάδα της Βιωτίας. Πάμε να δούμε τώρα Ολυμπιακός και Ατρόμητος. Όπως είδαμε και στην εφημερίδα, οι δύο ομάδες ήρθαν 0-0 στο πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος και θα δούμε τώρα αμέσως τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό το 0-0 στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Κάπως έτσι ήρθε αυτό το 0-0 στο Γιώργος Χαριστάκης και μένει να δούμε σήμερα αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να σκοράρει και να πάρει την ισοπαλία που του δίνει και την πρόκριση. Να το σημειώσουμε αυτό, ότι με οποιαδήποτε ισοπαλία με γκολ, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που θα αποκριθεί και θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την ομάδα του ΠΑΟΚ, λογικά μετά το 3-0 επί του Απόλλωνα, ή θα καταφέρει ο Ατρόμητος που παίζει μόνο για την νίκη να την κατακτήσει και να αφήσει εκτός τους πρωταθλητές Ελλάδος, διαγράφοντας έτσι μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο θεσμό του κυπέλου. Εφημερίδα Γκολ για τη συνέχεια. Αυτή είναι η νέα ΑΕΚ, γράφει η εφημερίδα. Το γκολ παρουσιάζει την εικόνα της νέας ομάδας αλλά και τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται για την Ένωση. Οι παλιοί που θα μείνουν, οι νέοι παίκτες που έχουν ήδη έρθει, οι τέσσερις πρώτων πυλών, αλλά και τα κερασάκια στην τούρτα. Το δεύτερο πεδομάζωμα θα γίνει στη διάρκεια της Football League. Ψάχνεται για γκάλο στην Μπράγκα. Η Ένωση Λίαρ Τζέτερ, Αμερικάνος γκάρντ που αγωνίζεται στην Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας, είναι ο παίκτης που απασχολεί με τα γραφικά των Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ οι πράσινοι ψάχνουν ένα γκάρντ και η εφημερίδα γράφει: ο Παναθηναϊκός φλερτάρει με τον Αμερικανό γκάρντ. Σε αναζήτηση ξένου, ο Αργύρης Πεδουλάκης. Είναι το θέμα για το μπάσκετ. Πάμε να δούμε λίγο Τζέτερ και επιστρέφουμε για να δούμε την συνέχεια της εφημερίδας. Αυτός είναι λοιπόν ο Αμερικανός γκάρτ που για την ώρα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Κίνας. Να δούμε αν θα τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός, που θέλει, όπως είπαμε, να δώσει βάθος στα γκάρτ και να δώσει κάποιες ανάσες στον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος και φέτος επομίζεται μεγάλο μέρος της περιφέρειας του Παναθηναϊκού. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Γκολ και όπου γράφει μάλλον: δεν μπορεί να είναι δεύτερος αυτός ο ΠΑΟΚ, η απορία του Πράνιτς για τον δικέφαλο και η δέσμευσή του για τη νέα χρονιά. Ατρόμητος Ολυμπιακός και όποιος αντέξει, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η αρμάδα του Παράσχου απειλεί το εξπρές του Μίτσελ σε έναν σπουδαίο προημιτελικό. 8 η ώρα από το T-Sport 2, ο Βαγγέλης Μπραδάκης αναλύει τι σημαίνει απουσία και του Ιγκλέσιας για τους γηπεδούχους. Από εκεί και πέρα, ΠΑΟΚ, ο Φλεβάρης απειλεί τον Στέφενς. Σότσι, παρακαλούμε μην ψαρεύετε στη Λεκάνη. Απίστευτες ιστορίες στους χειρότερους Ολυμπιακούς αγώνες που έχουν γίνει ποτέ. Και αυτό το χτύπημα νομίζω και εμένα με βρίσκει σύμφωνο σχετικά με τη διοργάνωση του Σότσι. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Φως, όπου γράφει καμικάζι για την πρόκριση. Ολυμπιακός στο Περιστέρι, γρήγορο γκολ και κάτω την μπάλα. Οι δύο επιθυμίες του Μίτσελ, πώς εξηγεί τα 2-0 του Ιανουαρίου με τον Ατρόμητο ο Ισπανός τεχνικός.
Ποιο λάθος τακτικής δεν θα πρέπει να επαναληφθεί σύμφωνα με τον 59χρονο coach? Τι λένε για το Champions League Roy Keane και Brian Robson, δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες του παρελθόντος για τη United, μιλούν για το αντάμωμα με τον Ολυμπιακό. Pedway αντί Begic. Πλησιάζει η ώρα της νέας τράμπας στο ρόστερ. Ο Pedway θα επιστρέψει και στην Α1 ώστε να δέσει και με τον Moon, αφού ακόμη δεν έχουν παίξει μαζί. Ο Begic θα καθίσει μόνο για την Ευρωλίγκα, μια και στην Ελλάδα δεν του ταιριάζει κανείς αντίπαλος. Αντικειμενικά ο Begic, μια μεταγραφή που δεν έχει βγει μέχρι τώρα σε καμία περίπτωση για τους ερυθρόλευκους. Γι' αυτό και άλλωστε κοιτούν και τον Γιώργη Σερμαντίνη οι θύνοντες στον Πειραιά. Να δούμε αν θα επιστρέψει ο Γεωργιανός Σέντερ, ο οποίος με δηλώσεις του τόνισε ότι για να έρθει θέλει να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής από αυτό που είχε στην περσινή του θητεία στον Ολυμπιακό. Εκτός αποστολής Χολέμπας και Φουστέρ, τα άλλα νέα της εφημερίδας. Πράσινη είναι η επόμενη εφημερίδα που θα δούμε. Ζει και αναπνέει για να σηκώσει το κύπελο ο Πράνιτς, εμείς την κούπα. Σύνθημα τίτλου από τον τρομερό Κροάτη που δείχνει το δρόμο για την κορυφή. Αν μείνουμε άλλη μια χρονιά μαζί, θα είμαστε απίστευτα δυνατοί. Φωτογραφία φυσικά ο Ντάνιελ Πράνιτς στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Και από εκεί και πέρα, Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός, 5 ώρα από το TSPOR 2. Η ατάκα φωτιά για ΠΑΟΚ και λίγα ήταν, φέρεται να δηλώνει ο Πράνιτς. Αυτός είναι το μέλλον, τρελαμένος και σίγουρος για τον Φραν Τούντορ, ο πολύτπυρος Κροάτης, ο νεαρός Τούντορ, που υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, στην ομάδα νέων του Παναθηναϊκού. Μεγκή στη μάχη και ο Αμερικάνος στην πτήση για Μάλαγα. Κυκλοφορούν σήμερα, εξαντλούνται χτες τα εισιτήρια για τον Ολυμπιακό Γιάνκοβιτς. Ευλογημένος που είμαι στον Παναθηναϊκό. Η Πράσινη έχει πρώτο θέμα το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού που σήμερα είπαμε κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο Βόλο για τον αγώνα ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του κυπέλου Ελλάδας. Θα πάμε να δούμε εμείς τα στιγμιότυπα από το πρώτο παιχνίδι της Λεωφόρου, όπου ο Παναθηναϊκός έφτασε εύκολα σε αυτό το 4-0, σε μια πολύ καλή εμφάνιση μέσα στη Λεωφόρου. Για να δούμε τον τρόπο και το πώς ο Παναθηναϊκός έφτασε σε αυτή τη μεγάλη νίκη πρόκριση. Ντίνας. Έχει δίπλα του τον Χουχούμη. Κόρνερ. Από την ωραία συνεργασία με τον Λαγό, ο Ντίνας θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ του δεύτερου ημιχρόνου στο 47. Παναθηναϊκός που κέρδισε πολλά κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Όλα με εκτελεστή τον Εμίρ Μπαϊράμι, ο πάει και σε αυτό. Κεφαλιά από τον Κουτρουπή, Ατζαγούν, ευκαιρία, γκολ. Ότι δεν κατάφερε ο Τζαγκούν στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, απέναντι από τον Γεωργίου, ο οποίος μπλόκαρε το πλασέ του, θα το καταφέρει τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θα στείλει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα, όπως από κοντά την είχε στείλει και στο μάτς κόντρα στον Ηρακλή Ψαχνών στην Εύβοια για την προηγούμενη φάση του κυπέλου. Εδώ ο σκόρερ ο Αμπτούλα Τζακούν. Δεύτερο γκολ στο κύπελο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού από τον νεαρό Νιγηριανό, ο οποίος δεχόταν τις παρατηρήσεις το πρώτο ημίχρονο από τον Γιάννη Αναστασίου για κάποιες τοποθετήσεις που είχε, για το γεγονός ότι δεν ζητούσε μπάλα όσο θα ήθελε για να απελευθερώσει τους υπόλοιπους. Αλλά τη δουλειά του θα την κάνει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Τέταρτο γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού συνολικά. Πετύχει και δύο στο πρωτάθλημα ο Ατζαγκούν. Πέρασε πολύ ωραία το μαρκάρισμα του Ρόκα, κάνει κίνηση ο Μπέργκ. Έχει δίπλα του τον Ατζαγκούν, θα προτιμήσει τον δεύτερο. Με χώρο για το σούτ τον Ιγυριανός θα το κάνει. Μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Τίνα. Κλειστή τρίπλα με στην περιοχή. Δεν κατάλαβε ότι η μπάλα ήταν μπροστά του. Καθυστέρησε και χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τον Παναθηναϊκό. Ζέκα θα περάσει. Ευκαιρία για μια σέντρα θα την κάνει. Έρχεται από πίσω ο Ατζαγκούν στο δοκάρι. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Ο Μπαϊράμι το σούτ 2-0 στο 57. Με τον Εμίρ Μπαϊράμι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα πάνω στην κίνηση και να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε επίσημο παιχνίδι. Στις αγκαλιές των συμπαικτών του
ο σκόρερ του δεύτερου γκολ του Παναθηναϊκού από μια απίθανη χαμένη ευκαιρία του Ατζαγκούν δευτερόλεπτα νωρίτερα. Από την εκπληκτική προσπάθεια του Ζέκα, ο οποίος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του από αριστερά, έσκαψε την μπάλα. Ήρθε από πίσω ο Ατζαγκούν, ό,τι του ζητάει δηλαδή ο Αναστασίου, να γίνεται κρυφός φορ. Δεν κατέβασε την μπάλα προς την εστία, την έστειλε στο δοκάρι. Την ανυπεράσπιστη επί της ουσίας εστία, για να ακολουθήσει το σούτ του Μπαϊράμι στο κατέβασμα με το αριστερό πάνω στην κίνηση, δείγμα της εξαιρετικής τεχνικής κατάρτισης του Σουηδού. Παναθηναϊκός που παίρνει ένα καθαρό σκορ για την ώρα εν ώψη της ρεβάν στο Βόλο. Ο Κασιαρός πάνω στα πόδια του Λαγού, η σέντρα είναι πάρα πολύ καλή για τον Μπέρκ που αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει στο 28 του δευτέρου ημιχρόνου στην φετινή σεζόν. 9 στο πρωτάθλημα, είχε ένα στο κύπελο αυτό στην Κρήτη κοντά στον Εργοτέ. Με αντίπαλο τον Μελίση είναι πιο γρήγορος ο Καρέλης, θα δώσει για τον Κλουναρίδη, άνοιξε το κοντρόλ και η πάσα του συνέχεια είναι πολύ μακριά από τον Ατζαγκούν που τρέχει για να προλάβει, τα κατάφερε, αντίπαλο τον Μπρέσκα, γυρίσει πίσω για τον Λαγό. Ακόμα 1,5 λεπτό για τα 90. Πάσα του Ζέκα για τον Καρέλη. Δεν υπάρχει offside. Ο Καρέλης έχει για μία ακόμα φορά την ευκαιρία να σκοράρει. Αυτή τη φορά δεν θα την αφήσει να πάει χαμένη. Στην εκπνοή του μάτς θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ένα αριστοτεχνικό πλασέ. Με εσωτερικό φάλτσο. Ο Γεωργίου δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Νωρίτερα στο τέτα-τέτ που είχε με τον goalkeeper του Ολυμπιακού Βόλου σημάδεψε το αριστερό δοκάρι. Αυτή τη φορά σημάδεψε την δεξιά αγωνία. 4-0 ο Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει τα πράγματα εν ώψη της ρεβάνς στο Βόλο. Ο σκόρερ, ο Νίκος Καρέλης, μπήκε αλλαγή στο γήπεδο. Εδώ βλέπετε φεύγει από κανονική θέση. Αυτός που καλύπτει είναι ο Γιαλούσης που έτρεξε ως τελευταίος για να μαρκάρει. Δεξιός οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου. Κρατούσε τον Καρέλη μέσα στο παιχνίδι και δείτε το αριστοτεχνικό πλασέ. Αλλά στο δοκάρι και στα δίχτυα. 4-0. Που σκοράρει. Και όλο αυτό τον έχουν κάνει απόλυτα ικανοποιημένο. Μάλιστα, τον Γιάννη Αναστασίου θα προσπαθήσουμε να τον ακούσουμε για λίγο στο τέλος του παιχνιδιού. Θα τον πάρει κοντά του ο Πάνος Μάλαμας. Πάμε και στον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου, αφού δούμε πρώτα την προσπάθεια του Γκούρμα πάνω από την εστία του Κοτσόλη στο 91. Οι ομάδες θα αναμετρηθούν στα ημιτελικά, αλλά πρώτα θα λύσουν τον λογαριασμό τους το πρωτάθλημα. Τελειώνει και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Τέλος από τον Κουκουλάκη. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει σκορ πρόκρισης στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, επικρατώντας με 4-0 του Ολυμπιακού Βόλου. Ένας Παναθηναϊκός... Σκορ πρόκρισης ο Παναθηναϊκός και όπως είπαμε και προηγουμένως, 90 λεπτά μακριά από τους 4 του κυπέλου Ελλάδος που... όπως όλα δείχνουν, αν δεν γίνει κάποια μεγάλη έκπληξη στη Νέα Σμύρνη, θα βρει απέναντί του την ομάδα του Όφη. Ώρα για σπορ είναι το επόμενο πρωτοσέλιδο που θα δούμε. Η ώρα αποκαλύπτει, τους τον άρπαξε η ΑΕΚ. Σίξιλοι έμειναν οι δύο μεγάλοι της Σερβίας με την κίνηση ΜΑΤ της ΑΕΚ και τον πάσιμο στα δικά τους χωράφια. Ο Ερυθρός Αστέρας θεωρούσε δικό του τον Ντάρκο Ζόριτς, αλλά και από πλευράς Παρτιζάν ετοιμάζονταν να κάνουν κίνηση έστω και την τελευταία στιγμή. Το θεωρούσαν και οι δύο φλέβα χρυσού, από την οποία θα έβγαζαν πολλά λεφτά όπως έκαναν με συμπατριώτες τους από το Μαυροβούνιο. Και αναφέρεται στους Γιόβετιτς και Σάβιτς. Από κοντά για Γκάλο, μέσα για την περίπτωση του Βραζιλιάνου δεξιού Μπακ Ιάεκ, δεν έχει κάνει επαφή και με την Μπράγκα. Αυτά για τα νέα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που χτίζει το μεταγραφικό, μάλλον κινείται μεταγραφικά και ετοιμάζει την ομάδα για την επόμενη σεζόν που θα τη βρει στη δεύτερη εθνική κατηγορία, τη Football League. Και ετοιμάζεται για να επιστρέψει δυναμικά και στη Super League, έχοντας μια ομάδα που δύσκολα θα μπορέσει κάποια ομάδα β' κατηγορίας να της αντισταθεί την επόμενη χρονική περίοδο. Πάμε στον πρωταθλητή. Στον εισαγγελέα έστειλε η ΕΠΟ τον Αλαφούζο, τον άδειασαν όλοι. Γιώργος Πανός, μακριά από άρματα, συμμαχίες και ακραίες δηλώσεις. Βελής, δεν κάνω συμμαχίες, δεν εντάσσομαι σε γκρουπ. Σκόντα Ξάνθη, ο κύριος Πανόπουλος. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε αυτόνομοι και Κοστούλας από τον Πανετολικό. Τα άρματα είναι μόνο για τον πόλεμο. Ο ΣΔΟΕ έτοιμος να μπει στην ΕΟΚ,
Άτακτη υποχώρηση, άνοιξαν οι κληρώσεις διαιτητών μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός που ρώτησε την ΕΟΚ για τη χορηγία μέσω της οποίας πήρε η Ελλάδα τη wild card για το παγκόσμιο κύπελο και από ό,τι φαίνεται τώρα θα μπει και ως ΔΟΕ στην Ομοσπονδία για να δει το τι ακριβώς συμβαίνει. Πρόβλημα εν όψη ΕΦΕΣ Ανατολού στο νοσοκομείο Πρίντεζης με οξία αμυδραλίτιδα. Να δούμε αν θα καταφέρει ο power forward του Ολυμπιακού να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για αυτό το κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στους Τούρκους για την προτελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου του Top 16. Θέλουμε τον double και θα το πάρουμε χωρίς ανάσα απόψε 8 η ώρα ο Τεσπορ 2 με ατρόμητο στο Περιστέρι στη ρεβάνς του 0-0 για το κύπελο. Ομάδες Β ζήτησε από τη Λίγκα Ολυμπιακός, μήνυμα Μαρινάκη, όλα για την πρόκριση, τι μετέφερε μέσω Βρέτζου. Έξω Φουστέρ και Χολέμπας, τους έκριναν έτοιμους ο Μίτσελ, ο Λαϊτάν το κλειδί για την εντεκάδα. Ο Μίκελ ο Λαϊτάν που από ό,τι φαίνεται θα είναι το next big thing του Ολυμπιακού μετά τον Κώστα Μήτρογλου. Εφημερίδα Γαύρος είναι η επόμενη στο περίπτερο το σημερινό μας. Μην χάσουμε την ευκαιρία 8 η ώρα το Sport 2 να ταπεινώσουμε φέτος και στο κύπελο τα συνεταιράκια, πρώτα τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά και μετά τον ΠΑΟ στον τελικό. Αφού ο Σπανός λέει πως όποιος θέλει να περάσει από το Περιστέρι πρέπει να φτύσει αίμα, να φτύσουμε αίμα και να περάσουμε. Μην την πατήσουμε όπως την Τούμπα στο τελευταίο αποκλεισμό μας πριν ακριβώς από 3 χρόνια ξανά μετά από ισοπαλία στο πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι. Απουσίες πολλές, χωρίς Χολέμπας, Φουστέρ, Βαλντές εμείς, χωρίς Παπαδόπουλο, Ιγκλέσιας, Φιτανίδη αυτοί. Εκτός 18άδας και η Ρομπέρτο, η Μπαγάσα για τον θρύλο. Ντόπες από Βρέτζο. Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΠΑΕ στους Ερυθρόλευκους, δείξτε ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Τόνισε και οικονομική ντόπα από την ΠΑΕ. Νιώθω σημαντικό στον Ολυμπιακό, ο Κάμπελ έριξε τον μπαλάκι στην Άρσεναλ για την παραμονή του στον Πειραιά. Θέλουν να με κρατήσουν, τόνισε ο Κωσταρικανός Βαλντές. Μεγάλος και εκτός γηπέδων, πρωτοβουλία για μάτς φιλανθρωπικού χαρακτήρα για τον Καμπάνιας. Είναι ένας συμπατριώτης του Βαλντές και του Πέρες, ο οποίος τον είχαν πυροβολήσει πριν από κάποια χρόνια και πλέον πουλά ψωμί για να μπορέσει να ζήσει. Έχει σταματήσει από το ποδόσφαιρο φυσικά. Πρόβλημα με Πρίντεζη στο νοσοκομείο, ο υπαρχηγός του θρύλου με οξία αμυδραλίτιδα και υψηλό πυρετό και αναμονή εν όψη του μάτς με τη ΣΕΦ, με την ΕΦΕΣ. Μετεμποδίων η προετοιμασία των Ερυθρόλευκων για τη μάχη με τους Τούρκους. Ούτε ο Παπαπέτρου προπονήθηκε. Στο All-Star Game του NBA στη Νέα Ορλεάνη θα παραβρεθούν η Χρήστος Σταυρόπουλος και Νίκος Λεπενιώτης εκ μέρους του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός Β' αποκάλυψε, ο θρύλος κατέθεσε επίσημα στη Λίγκα πρόταση αλλαγής του κανονισμού στα πρότυπα της Ισπανίας με συμμετοχή της δεύτερης ομάδας στις εθνικές κατηγορίες. Συγκροτήθηκε ήδη επιτροπή για να εξετάσει το θέμα. Ένα θέμα που αναμένεται να αλλάξει το χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς αναμένεται και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και γενικά όλες οι μεγάλες ομάδες να ρίξουν και δεύτερη ομάδα στα εθνικά πρωταθλήματα και έτσι να έχουν μια ομάδα που θα βγάζει παίχτες και κάπως έτσι θα περιοριστεί και όλο αυτό η μόδα της εποχής με τους δανεικούς που προκαλεί και ενστάσεις και αμφισβητείες σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα του πρωταθλήματος. Live Sport, η πρώτη-τελευταία εφημερίδα, δυναμώνει, μαγειρεύει μεταγραφές έτοιμων παικτών ο Νταμπίζος για τη νέα σεζόν. Ντεμπούτο στην Κομωτινή ο Πέτριτς, ευκαιρία, όχι αγκαρία με Ολυμπιακό Βόλου. Στη δίκη και ο Γιαννακόπουλος προκάλεσε αίσθηση αναφορά του Sky σε κατηγορίες εναντίον του Προέδρου της ΚΑΕ. Θέμα, ποιοι μπέντμπιδες αναδείχτηκαν, ποιοι καθιερώθηκαν, ποιοι μένουν με τεξιταστέι. Το 16ο τριφυλάκι, ο ΠΑΟ παίρνει τον Κροάτι Τούντορ. Φουλάρι για στόπερ ηγέτη, ανοιχτές και 2 υποθέσεις από την Super League. Πάντως πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν κάνει ο Αθηναϊκός κάποιες μεταγραφές, θα πρέπει πρώτα να δείξει την οικονομική εξυγίανση, ούτως ώστε να πάρει την άδεια για συμμετοχή καταρχήν στα play-off και κατά δεύτερον στις διοργανώσεις της UEFA την επόμενη χρονιά. Αυτοί έκαναν τον deal, όλο το παρασκήνιο της μεταγραφής του Ζόριτς με εγγύηση και του Πέτρου Στάθη πήρε η ΑΕΚ το Μαυροβούνιο. Βόμβα στο κλειστό του Γαλατσίου για 50 χρόνια είναι το θέμα για τα τμήματα της ΑΕΚ, το μπάσκετ, το βόλεϊ και τα υπόλοιπα, το handball που μπορούν να γίνουν, να διεξαχθούν μέσα στο κλειστό του Γαλατσίου. Η ΑΕΚ θα βρει εκεί πέρα το καινούριο της σπίτι. Πόλεμος, τρομοκρατία, κατήγγειλε ο Πανιώνιος. Απάντηση Σούλη, εμείς μπάσκετ, αυτοί
Ράγκμπι. Ασπίδα Σαββίδη στο Στέφενς, έπειτα από το κάζο της Λεωφόρου. Επιστεύω συνέχισε. Επίσκεψε οπαδών στην προπόνηση. Να πονάτε τον ΠΑΟΚ, να πέσετε όλοι σαν τον Τζαβέλα. Στην πρέσα από τους οργανωμένους Κατσουράνης και Σάλπι, το Χάρη και ο Χουμπ επιβάλλεται καμιά φορά να ανάβουν τα αίματα. Αλλά θέματα Λεβαδιακός Παντελίδης αντί Καραγεωργίου στην τεχνική ηγεσία. Αργοτέλης, δεν φοβάμαι ούτε ΠΑΟ ούτε ΠΑΟΚ, λέει ο Στοϊκοβιτς. Πιάτσα, μούφα τα χειραγωγημένα μάτς. Β' Εθνική, η έξωση του Ηρακλή και όλο το παρασκήνιο της κατηγορίας. Ο Ηρακλής, ο οποίος δέχθηκε έξωση από το Καφτατζόγλιο για οφειλές προς το στάδιο που φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ. Μπάσκετ, ο ΠΑΟ θέλει τον Κινέζο Τζέτερ, χωρίς πρίντεζη με Ανατολού ο Ολυμπιακός. Κάμπελ ξανά στο Λονδίνο, ο μάνατζερ του Κωνσταρικανού, μιλάει με την Άρσεναλ για την ανανέωση του δανεισμού του στο θρύλο. Τζόελ, θέλω να με κρατήσουν, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Παρασκήνιο, Σιδεράκης ή Τσενάμο για backup. Προφανώς του Ρομπέρτο, τον οποίο απέκτησε ο Ολυμπιακός. Ο Σιδεράκης, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και τη φετινή σεζόν τον έχουμε δει στην Καλονή, στην νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία της Super League, με πολύ καλές επιδόσεις. Ενώ ο Τσενάμο του Ατρομήτου, ο οποίος και στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού σε ηλικία μικρή, εκεί γύρω στα 19-20 χρονών ήταν τότε ο Έλληνο-Ιταλός τερματοφύλακας. Ομιλία Βρέτζο, είστε οι καλύτεροι, δείξτε το. Και από κάτω τα σχόλια των συντακτών της εφημερίδας. Επίσης, κουπόνι με πολλές προκλήσεις είναι το ένθετο της εφημερίδας για το πάμε στοίχημα. Ολοκληρώνουμε τα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Γάτα. Όπως συνηθίζει, πρώτο χτύπημα τα μεγάλα φαβορί στα κύπελα. Χτύπημα για το κουπόνι του στοιχήματος και πώς θα βρείτε έτσι τον δρόμο για το ταμείο, πώς θα μπορέσετε να βάλετε κάποια επιπλέον χρήματα στην τσέπη σας. Και από εκεί πέρα στην ισογραφία, μην πουλήσεις κανένα από τα ταλέντα μας. Κάει πρόταση στον ΠΑΟ για Τζαγκούν, ο 120άρης Λιονέλ Νούνιες του Πουλινάκη. Οικονομική όρη του συμβολέου του. Γιατί τρελάθηκε ο Ιγκλέσιας, ποια εξέλιξη φρέναρε ο τραυματισμός του Αργεντίνου. Έφτασε ήδη το 1 εκατομμύριο για μεταγραφές, το ποσό που έχει δώσει η ΑΕΚ μόνο για την αγορά παικτών. Βεντέτα Πανιόνιου Μεσούλη, Παπαδόπουλο εννοεί, τον προπονητή του Άρη. Τι λένε και οι ανέρυθροι, τι θυμούνται στον Άρη. Γι' αυτό λύσαξε να παίξει ο Βαλντές, κερδίζει έδαφος στον Ολυμπιακό ο Αμπντή Ιμπραήμ εν ώψη καλοκαιριού. Η μεγάλη μάχη του Παραγουανού Φορ, ο οποίος προφανώς θέλει να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό και να αναγκάσει τη διοίκηση των Ερυθρόλευκων να μην κάνει κάποια άλλη μεταγραφική προσθήκη το καλοκαίρι, ώστε να πάρει αυτό την φανέλα του βασικού. Αυτά ήταν λοιπόν και σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εμείς έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα σας πούμε για την καινούργια κατηγορία έτσι του zoogla.gr, υποκατηγορία μάλλον, θα τη βρίσκεται μέσα στα σπορ, είναι για το στοίχημα. Εχθές είχαμε μια επιτυχία με τα τρία διπλά που επέλεξε ο Αλφα Σκόρερ. Ήταν το πρώτο το παιχνίδι της Μπεσίκτας που το βρήκαμε στο διπλό με απόδοση άνω του 2. Τώρα ψάχνω να βρω, νομίζω στο 2-10 ήταν η απόδοση που πλήρωσε χθες αυτό το 0-3 επί της Κασίμπασα για το πρωτάθλημα Τουρκίας. Επίσης εύστοχη ήταν η επιλογή και στο μάτς της Χαλ με τη Σαουθάμπτον, 0-1 κέρδισαν οι Άγιοι και πλήρωσαν την επιλογή στο 2-35, ενώ πέρασε και για το Κόπα Λιμπερταδόρη στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων το παιχνίδι ανάμεσα στην Universitario Lima στο Περού με την Βελές Σάρφιλντ, 0-1 το διπλό για την ομάδα της Αργεντινής, 2-25 η απόδοση και εκεί περίπου στο 11 και κάτι όποιος επέλεξε αυτή την τριάδα πήρε 11 φορές και κάτι πίσω τα λεφτά του αρχικού του πονταρίσματος. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, πάμε να δούμε NBA και σήμερα το βίντεο από το NBA με το πολύ θέαμα είναι οι καλύτερες τάπες στην ιστορία του αθλήματος. Όπως καταλαβαίνετε θα δείτε μέσα ιστορικές φυσιογνωμίες από τον μαγικό κόσμο του μπάσκετ και πολύ ωραίες στιγμές. Άμα είναι έτοιμο το βίντεο πάμε να το δούμε. Α, δεν το έχουμε. Ωραία, θα το έχουμε σε λίγο. Από εκεί και πέρα άλλα θέματα σήμερα, να βρούμε λίγο τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, να σας πούμε χώρια από τα δύο κύπελα που είπαμε, 5 η ώρα, Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός από το Τέσπορ 2 και στις 8 το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Κάποια άλλα μάτς είναι για το βόλεϊ, η Ζενίτ Καζάν με την Πιατσέντζα την Ιταλική,
Και το βράδυ φυσικά από το Tesporena, το μεγάλο παιχνίδι για την Premier League, Arsenal Manchester United, ένα μάτσο που αξίζει να παρακολουθήσει κάποιο. 10 παρατέταρτο, η Arsenal μετά την πεντάρα από την Arsenal θέλει να επιστρέψει τα νικηφόρα αποτελέσματα απέναντι στην Manchester United, την αντίπαλο του Ολυμπιακού στους 16 του Champions League, που φέτος δεν διανύει από τις καλύτερες σεζόν και ίσως να καταφέρει η Arsenal να πάρει αυτή τη νίκη που θα της ανεβάσει την ψυχολογία. Πάμε να δούμε τώρα NBA και να γυρίσουμε εδώ για να σας καλημερίσουμε. Πάμε να δούμε Ατλέτικο τότε. Ατλέτικο Μαδρίτης με την Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Οι Μαδριλένοι κατάφεραν και πήραν δεύτερη νίκη επί των συμπολιτών τους και περάσαν στον τελικό του Copa del Rey. Ρονάλντο, Κριστιανό Ρονάλντο, Ρονάλντο Ιάρπαμα Δαρμπετζεσέ, Δαρμπετζεσέ λεντόν ελ Πορτουγκές, Ρονάλντο, 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 η Εσέιντ Λεσιέντ, η Αχμίμπη Λγάλη, Κριστιανό Ρονάλντο, Αρακλή Τζεσέ, Λέμ Ιωμουέλωμ Σιτ Δεκάικ, Λέμ Ιωμουέλωμ Ελα Σιτ Δεκάικ, Λιενέ ελ Μοουδούα, Βενέ ελ Μιλάφ, Φεμές Μουσκολ, على دفاعات أتلتيكو مثل كريستيانو رونالدو هل تمت الإعاقة ولا لا الدون يتعدى الكونتاكت موجود رونالدو يسقط والحكم يرى دفع وأنا أشاهد الدفع الأولى وهذه الصورة الأولى من استاد الفيسنت كاديرون رونالدو جول عطو جول 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 ديل مرينجي يا سيد نسيان يا حبيبي رونالدو الغالي رونالدو يسجل كريستيانو يبصم بالعشرة على أتلتيكو هدف عاشر منذ قدوم لإسبانيا في مرمى الأتلتي 1-0 للريال الحكاية انتهت الحكاية وفات ما فماش يعني الشانس اليوم الأتلتي بهذه التشكيلة وبثلاثية الذهاب يتقدم رونالدو على يمين الجول والكرة في جول 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 دي رونالدو الليدر دي الليدر 1 المرينجي لا شيء أتلتيكو 1-0 لريال مدريد الشولو يخسر معركة الكاس الكوبا حلول وملك الحلول جارث بيل يمشي كورة واحدة اثنين جارث بيل وفيها ضربة جزاء ثانية نمبر 2 بينالتي 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 ديل مرينجي فيهاش كلام فيهاش كلام ولا واحد يناقش ولا واحد يحكي ديربي ضربات الجزاء ديربي الانطلاق من اليمين الصاروخ بيل ومن اليسار الأرمادا كريستيانو رونالدو والثاني ممكن في الطريق الثاني في الطريق الثاني في الطريق أرون زوبيا أم كريستيانو رونالدو قدم رونالدو والثاني أهل ندفهم الهدف الثاني للريال والخامس بين الذهاب والإياب قدام الشار لإعلان بداية المشوار ونهاية آخر المرينجي يواصل الصعود والأتلتي يبدأ مسلسل الانحدار 2-0 للريال عن طريق ثنائية كريستيانو رونالدو هدف ثاني من ضربة الجزاء ليلة طويلة واش تعمل يا دييغو واش تعمل يا تشولو Δεύτερη νίκη λοιπόν για τη Real Madrid απέναντι στην Ατλέτικο και οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην κορυφή της Πριμέρα Διβιζιόν τώρα μαζί με την Μπαρτσελόνα και εκεί θα γίνει πολύ σκληρή μάχη για να δούμε ποιος θα είναι ο φετινός πρωταθλητής Ισπανίας. Πάντως στο παιχνίδι της Ατλέτικο με τη Real είχαμε και ένα γεγονός που συνηθίζουμε να βλέπουμε σε γήπεδα της Ελλάδος πιο πολύ. Ένας αναπτήρας λοιπόν πήγε και χτύπησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κάποιος οπαδός της Ατλέτικο αγανακτισμένος σημάδεψε τον Πορτογάλο Superstar της Βασίλισσας, ο οποίος το βλέπουμε εδώ στο έδαφος. Εδώ είναι και η φάση, πάει να φύγει ο Ρονάλντο για τα αποδυτήρια. Ο αναπτήρας πέφτει στο κεφάλι του και φυσικά στο έδαφος ο Κριστιάνο. Όπως φαίνεται θα τιμωρηθεί η Ατλέτικο, να δούμε το ποια θα είναι η απόφαση των Ισπανών για αυτή την ενέργεια. Αυτό ήταν λοιπόν και το βίντεο με τον αναπτήρα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κάπου εδώ εμείς θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια ημέρας και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Λουκί Λακαρέρ και Ελίτσα Θεοφάνους. Να είστε καλά.